Ιδιαίτερα μετά από τη δίμηνη καραντίνα που δείχνει ότι το μυαλό μας δεν έχει μπει σε καραντίνα και έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι αυτά που ψηφίστηκαν εν μέσω πανδημίας και τα οποία θα καταδικάσουν, αν δεν τα ανατρέψουμε, τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας για τις επόμενες δεκαετίες, αλλά εν μέσω πανδημίας ψήφισαν και μια σειρά νόμους, όπως αυτός ο περιβόητος νόμος για το περιβάλλον, ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με το περιβάλλον, είναι το ακριβώς αντίθετο, το οποίο καταδικάζει ιδιαίτερα την περιοχή μας να συνεχίζει να ζει μέσα στο σκουπίδι και όχι μόνο μέσα στο σκουπίδι, αλλά να έρθουν εδώ πέρα και άλλες ρηπογόνες, καρκινογόνες δραστηριότητες. Στοιχεία από μελέτες που ήδη έχουν δώσει στη δημοσιότητα, αλλά περνάνε στα ψηλά, ότι τεράστιες ποσότητες βιοαερίου από την προηγούμενη και τη σημερινή χωματερή των άνω ιωσίων φυλής που λειτουργούν, φτάνουν μέχρι εδώ. Τεράστιες ποσότητες. Εδώ, που είναι οι κεραίες, νάντε. Ακριβώς πίσω από τις κεραίες, 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπίδια. Αυτό αποφάσισα σε αυτό το νόμο που ονόμασα νόμο περιβάλλοντος. Επίσης αποφάσισα στη χωματερή που ήδη υπάρχει να την επεκτείνουν και να της δώσουν διάρκεια ζωής σε κάτι που θα έπρεπε να έχει κλείσει από το 1980, από το 2003, το 2007 και όλο κλείνει και όλο εδώ είναι, σε αυτό που ήδη υπάρχει να του δώσουν ζωή για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή να φάβεται σκουπίδι και μια νέα χωματερή. Επίσης να έρθουν εδώ στην περιοχή μας 3 νέα μεγάλα εργοστάσια, τα λένε νέα, δηλαδή μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, 3 τέτοια νέα εργοστάσια να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, ένα τεραστίο διαστάσεων θα βρίσκεται στα 7 χιλιόμετρα στην ευθεία από εδώ που είμαστε, 7 χιλιόμετρα στην ευθεία προς τη θάλασσα στο Σκιστό, ένα τέτοιο πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Και τα άλλα δύο θα βρίσκονται εδώ ακριβώς πάνω από τις κεραίες. Ερχόμαστε σε αυτό που είναι από πίσω μας τώρα. Γιατί περιγράψαμε αυτό που είναι στα 5 χιλιόμετρα, αυτό που είναι στα 7 χιλιόμετρα και αυτό που είναι εδώ μπροστά στα μάτια μας. Αυτό λέγεται σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Είναι μια παράνομη, υπαίθρια χωματερή. Εμείς δεν λέμε ότι γενικά δεν μπορεί να υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Με κριτήρια. Τι είναι τα κριτήρια, να είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή και απέναντι από το άλλο που έρχεται ο κόσμο. Να, εδώ ο κόσμο τρέχει. Παίρνει μια ανάσα με τα παιδιά του. Θα έχει την υπαίθρια χωματερή μπροστά στη μούρη του. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όμως το πρώτο που χρησιμοποιούν ως αιτιολογικό είναι ότι δεν θα αλλάξει η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δηλαδή τι λένε, αυτοί εκεί οι φτωχοί, αυτοί εκεί οι εργάτες. Μάθανε να ζουν με το σκουπίδι, δεν τους αλλάζει η ζωή αν πάνε και τα υπόλοιπα σκουπίδια εκεί. Και μπορεί να γίνει αλλιώς. Με τον αγώνα, με την πάλη μας για ριζικές και μεγάλες ανατροπές. Τέτοιες ανατροπές και τέτοιες ρίξεις απαιτεί και αυτό το απλό πράγμα. Να φύγει αυτό το έσχος μπροστά από τα μούτρα μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που χαρτζηλικώνονται, υπάρχουν και άνθρωποι που για μια ψευτοδουλειά κλείνουν το στόμα. Υπάρχουν και άνθρωποι από τα γενοφάσια τους υποταγμένοι. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας δεν είναι τέτοιοι. Πρέπει να ενημερωθούν, να το γνωρίζουν, γιατί χωρίς ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εμείς εδώ μπορεί να γίνουμε οι διαφωτιστές και οι οργανωτές μιας μεγάλης πάλης του λαού μας για να ξεπλέξουμε με αυτές τις πολιτικές που μας καταδικάζουν. Για χαρά, καλό αγώνα σε όλους.